Οι εργασίες αντιπυρικής ζώνης που ξεκίνησαν στην περιοχή του Ερημίτη προκάλεσαν τις αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής. Χθες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Χάρης Κουτσούρης, μιλώντας στην εκπομπή του Start Υπάρχει Θέμα και τον Σπύρο Ζουνιάτη και τον Κυριάκο Μάνηση, τόνισε πως καταστράφηκαν 120 στρέμματα δάσους. Όπου διαπίστωσα είναι ότι ενώ μιλήσαμε με τους μηχανικούς της εταιρείας εχθές, δεν θέλω να αναφέρω σε ονόματα. Δεν έχουν σημασία. Τους μηχανικούς και ήρθαν στο Δημαρχείο και είχαμε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο και με μένα. Και είχαμε ανανεώσει το ραντεβού για την επόμενη μέρα να δούμε τις άδειες τους. Δεν έγινε αυτό το ραντεβού. Ακυρώθηκε από μεριά τους, δεν ξέρω γιατί, χωρίς καμία εξήγηση. Και ενώ είχαμε ραντεβού να επισκεφτούμε το έργο 10 η ώρα σήμερα το πρωί με τον Δήμαρχο, να δούμε τις άδειες και τα όποια σχετικά έγγραφα έχουν. Γιατί οι άνθρωποι, αν έχουν άδειες, φυσικά και θα προχωρήσουν και θα κάνουν το έργο. Δεν είμαστε εναντίον των επενδυτών και δεν είμαστε εναντίον οποιοδήποτε έχει άδεια. Ζητάτε τα νόμιμα. Βεβαίως. Και ως έναν βαθμό, καλά κάνετε. Να τους ταράξετε στην νομιμότητα. Αλλά να μην τους κάνετε και καψόνια. Όχι, δεν είναι καψόνια. Αυτό που είδα εγώ σήμερα ήταν μια άδεια την οποία την είχαν από την αρχή που κάνανε τα εγγένεια. Μια άδεια για αντιπυρική ζώνη. Μια άδεια που είχαν από την αρχαιολογία και από τη δασική υπηρεσία. Μια άδεια που δεν έλεγε τίποτα. Δεν ορίζει οικιστικές ζώνες, δεν ορίζει τι θα γίνει, δεν υπάρχουν τα υψομετρικά. Και από τη στιγμή που υπάρχει μια κρεμοδικία. Είμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είμαστε στο ΣΤΕ για το θέμα των υψομετρικών και των μονοπατιών. Δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια. Δεν επιδείχθηκε, δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Η πληροφορία που έχω από την πολεοδομία της Κέρκυρας είναι ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Την άδεια δεν την βγάζει η πολεοδομία. Αυτού του είδους τα έργα έχουν περάσει. Ξέρω πολύ καλά ποιος τις εκδίδει τις άδειες. Στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει άδεια οικοδομική. Τώρα η ένστασή σας είναι αν αυτό που έκαναν ήταν αποψήλωση ή πυροπροστασία, ναι, για να καταλάβω. Αυτό που έγινε είναι ότι καταστράφηκε το δάσος. Καταστράφηκαν 120 στρέμματα στη ζώνη Ι1, Ι2, Ι3, τρεις ζώνες που είναι υποτίθεται τα οικιστικά που θα γίνουν. Αποψηλώθηκε το δάσος. Έγινε, αν θα ανεβείτε να δείτε τι αποψήλωση. Αλλά η διεύθυνση δασών γιατί δεν διαπίστωσε καμία παράβαση. Η διεύθυνση δασών ήρθε ένας δασοφύλακας εκεί, ο κύριος Χαρτοφύλακας, ο οποίος είναι ο Ευστάθιος Χαρτοφύλακας, ο οποίος είχε μαζί του μόνο ένα κινητό τηλέφωνο να πάρει. Όπως σας τα λέω ακριβώς, και όποιος θέλει να με διαψεύσει, είχε μαζί του ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο μας ζήτησε, ήταν σε άδεια μάλιστα και τον επιστρέψανε να έρθει εκεί. Μας ζήτησε να του βάλουμε τα στίγματα στο GPS ο άνθρωπος για να τον βοηθήσουμε. Να πάρει στίγματα GPS και να μας πει αύριο, γιατί δεν είχε δασικούς χάρτες μαζί του, που είναι τα δασικά. Όπως σας τα λέω ακριβώς. Από την πλευρά του εκπρόσωπου της εταιρείας NCH Capital, Θόδωρος Παγκράτης, μιλώντας στο Start, ανέφερε πως υπάρχει άδεια και μάλιστα ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας την είχε καταγγείλει, κατηγορώντας τον μάλιστα για υποκρισία. Επίσης, η NCH Capital σε σχετικό δελτίο που εξέδωσε τονίζει πως εργασίες δεν έγιναν σε δασική έκταση. Λάβετε την υποκρισία ορισμένων σε αυτά που λένε και σε αυτά που αναφέρονται. Θα σας θυμίσω ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας εξέδωσε δελτίο τύπου το Σεπτέμβρη μήνα, με το οποίο ενημέρωνε την κοινή γνώμη ότι προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της οικοδομικής αδείας της οποίας έχει δοθεί υπέρ της εταιρείας. Άρα γνωρίζουν από το Σεπτέμβρη μήνα ότι έχει δοθεί οικοδομική άδεια. Έτσι δεν είναι? Πάω εσάς. Λοιπόν. Το παράπονό τους, η ένστασή τους είναι ότι δεν τους την υποδείξατε. Όχι μόνο. Μα τη γνώμη, όταν προσβάλλει. Κύριε Μάνηση, όταν προσβάλλει. Βάλτε μια κορνίζα πάνω στο. Απέξω. Στο μήλο. Αφήστε με να μιλήσω. Γιατί είμαι και από το τηλέφωνο. Όταν προσβάλλει μια διοικητική πράξη και χρησιμοποιεί δικηγόρο να το κάνει αυτό, προφανώς την έχεις, έτσι δεν είναι? Σωστά. Την έχεις στα χέρια σου. Πώς την προσβάλλει? Λοιπόν, άρα νομίζω ότι κάποιοι υποκρίνονται εδώ πέρα. Δηλαδή μας λέτε ότι έχουμε οικοδομική άδεια. Παρά τα αυτά όμως, εγώ θα σας πω τη διαδικασία που ακολουθήσαμε προκειμένου να ξεκινήσουμε τις πρώτες εργασίες που αφορούν την υλοποίηση του Κασίου Project, το οποίο όλοι το γνωρίζουμε ποιο είναι. Και 16 θα σας θυμίσω ότι έχει εκδοθεί μια κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη, καθώς επίσης και η στρατηγική μελέτη υπολογιστών επιπτώσεων. Το θυμάστε. Κατά τη συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση έχουν στραφεί σύλλογοι, αν θυμάμαι καλά, περιφέρεια, δήμος, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες υπηρεσίες, και όλες αυτές οι προσφυγές έχουν πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν θυμάστε. Αυτά είναι γνωστά. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο τι προβλέπει η στρατηγική μελέτη περιοριπτώσεων. Όλες αυτές οι εργασίες που εμείς κάνουμε στο πολεοδομικό τμήμα, το οποίο η ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει ποιο είναι, προβλέπονται μέσα από τη στρατηγική μελέτη περιοριπτώσεων, η οποία έχει εγκριθεί πάλι με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση.
Όλα αυτά που κάνουμε εμείς τώρα, πρώτα από το 2016, κύριε Μάνης και κύριε Ζηνιάτη.